1975. Στις Κάνες γίνεται όπως κάθε χρόνο το καθιερωμένο φεστιβάλ των δισκογραφικών εταιριών. Ήταν και είναι βέβαια η μοναδική ευκαιρία για τη σύναξη όλων των ανθρώπων της δισκογραφίας. Η Μήνος εκπροσωπεί το από το Μάκη Μάτσα. 1975. Βρίσκομαι στις Κάνες, στο Μιντέμ, και ένα βράδυ, καλεσμένος από κάτι φίλους Βέλγους, πηγαίνουμε να φάμε σε ένα συμπαθητικό πιάνο μπαρ. Ένας μικρός όμως πιανίστας έπαιζε κλασικές μελωδίες από αυτές που συνήθως συνοδεύουν το φαγητό. Είχε περάσει η ώρα και αφού είχαμε τελειώσει και σηκωνόμασταν για να φύγουμε, ακούω στο πιάνο μια μελωδία που με ηλεκτρίζει. Χαιρετάω βιαστικά τους φίλους μου και πλησιάζω τον πιανίστα. Τον παρακολουθούσα να παίζει με προσοχή και κάπου μάλιστα ανταλλάσσαμε και μερικά χαμόγελα αυροφροσύνης. Μόλις τελείωσε, σκύβω το κεφάλι μου και τον ρωτάω: «Τι ήταν αυτό που έπαιζες?» «Το Ελμπί μου», μου απαντάει, «που το έχω διασκευάσει και το παίζω στο πιάνο όπως το έχω εγώ φανταστεί». Το τραγούδι γοήτευε το Μάκη Μάτσα, αλλά πώς θα μπορούσε η εκτέλεση του πιανίστα που άκουγε να χωρέσει στις βαλίτσες του. Το επόμενο βράδυ έπινα το ποτό μου και πάλι στο ίδιο πιάνο μπαρ. Αυτή τη φορά όμως, αντί για να έχω παρέα τους φίλους μου, είχα παρέα ένα μικρό κασετόφωνο. Σε λίγο, ο μικροκαμωμένος πιανίστας ξεκίναγε τη βραδιά του και στο πρώτο του μικρό διάλειμμα τον πλησιάζω και τον παρακαλώ να παίξει για μένα το υπέροχο El Bimbo όπως το ερμήνευε με το δικό του τρόπο, ρωτώντας τον αν μπορώ και να το ηχογραφήσω. Όχι μόνο δεν είχε αντίρρηση, αλλά μάλλον κολακεύτηκε. Όση ώρα το ηχογραφούσα έλεγα μέσα μου: «Με αυτό το τραγούδι ο Πάριος θα κάνει το θαύμα του». Μόλις επέστρεψα στην Αθήνα, αμέσως στέλνω τη μουσική στον Πυθαγόρα για να γράψει τους ελληνικούς στίχους, ο Αχιλλέας στέλνει το τραγούδι στον Πάριο για να το μάθει, αναθέτουμε στον Κώστα Κλάβα να το ενορχιστρώσει και σε λίγες μέρες όλοι μαζί μπαίνουμε στο στούντιο. Ο Γιάννης Πάριος βέβαια όντως έκανε το θαύμα του, αλλά πριν το κάνει κόντεψε να το χάσει μέσα από τα χέρια του, γιατί... Λίγες μέρες αργότερα, ένα απόγευμα μπαίνουν στο γραφείο μου ο Αχιλλέας ο Θεοφύλου και ο Γιάννης Πάριος επιστρέφοντας από το στούντιο. Ήταν φανερά κουρασμένοι αλλά κυρίως στενοχωρημένοι. «Κύριε Μάτσα», μου λέει ο Αχιλλέας, «το τραγούδι αυτό δεν του πάει του Γιάννη. Δεν πρέπει να το συμπεριλάβουμε στο δίσκο». Αυτό ειδικά δεν ήθελα να το πω. Το θεωρούσα, ήμουν και λίγο τότε εκείνη την εποχή της μόδας, ήμουν και λίγο ψιλοκουλτουριάρης, ξέρεις. Και εμένα δεν μου πολύ αρέσαν αυτού του είδους τα τραγούδια. Τραγούδια δηλαδή που εκείνη την εποχή τα περνάγαμε λίγο έτσι σαν εύκολα τραγούδια και δεν μου πολύ αρέσανε. Ο Αχιλλέας, εντάξει, δεν ήταν ενθουσιασμένος. Όχι ότι... Αλλά εγώ κλώτσαγα, έβαζε τον Αχιλλέα μπροστά. Πες, δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να το πω. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Το σκορ ήταν 2-1 σε βάρος του Μάκη Μάτσα, ο οποίος απογοητεύτηκε, αλλά δεν υποχώρησε. «Ακούστε την ηχογράφηση», μου λέει ο Πάριος. «Θα διαπιστώσετε κι εσείς ο ίδιος ότι το τραγούδι δεν μου πάει». Εγώ κυριολεκτικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Είχα μείνει άφωνος. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ο Μάκης Μάτσας ακούει την ηχογραφημένη εκδοχή του Πάριου και κάθε άλλο παρά συμφωνεί με τους δύο έμπειρους συνεργάτες του. Πρέπει να πέρασε καμιά ώρα με επιχειρήματα. Δώσ' του ξανά και ξανά το demo στο μαγνητόφωνο, αντιρρήσεις, συζητήσεις. Τίποτε όμως δεν μπορούσε να με πείσει, οπότε παίρνω την απόφαση και εκνευρισμένος βέβαια, αλλά χαμογελώντας, τους λέω: «Παιδιά, το τραγούδι μπορεί να μην το θέλετε και να πιστεύετε ότι του Γιάννη δεν του πάει, αλλά σας παρακαλώ, θα το συμπεριλάβετε στο δίσκο για χατήρι μου». «Για μένα πες το παιδί μου, για μένα πες το παιδί μου, για μένα». Εγώ δεν θέλω και πολύ άμα με. Αγαπάω έναν άνθρωπο και τον Μάτσα τον αγαπούσα και τον αγαπάω. Του έκανα το χατήρι και έγινε τεράστια επιτυχία. «Με πάει το βήμα μου». Και βέβαια μου έκαναν το χατήρι και η τύχη έκανε και αυτή το χατήρι στον Πάριο. Και του χάρισε μια τεράστια επιτυχία που μαζί με το «Έρχονται στιγμές» του ίδιου δίσκου, αυτές ήταν και οι πρώτες μεγάλες πανελλαδικές επιτυχίες της καριέρας του, που του χάρισαν και τον πρώτο χρυσό του δίσκο. Έτσι όλοι θυμόμαστε το «Ποτέ δεν σε ξεχνώ» και πώς αλήθεια να το ξεχάσουμε, αφού παραλίγο να το χάσουμε μέσα από τα χέρια μας. Αχ, αυτός ο δαιμόνιος Μάτσας.
ο οποίος έχει μια τρομερή διέστηση μερικές φορές και βλέπει πολύ πιο μακριά από όλους μας. Το ίδιο έκανε και τώρα και πήρε όλους τους πόντους.